Κατά τους πρόσφατους καιρούς, όταν οι Ελληνοκύπροι αγωνίζονταν για να διώξουν τους Άγγλους κατακτητές, η Μονή προσέφερε καταφύγιο, τρόφιμα, ρουχισμό και ιατρική περίθαλψη στον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου και στην ομάδα του. Όμως κατόπιν προδοσίας της 3 Μαρτίου 1957 εντοπίστηκε το κρυσφυγετό του κοντά στη Μονή και μετά από πολύ ωρή μάχη με πολλούς Άγγλους στρατιώτες, οι τελευταίοι έχισαν βενζίνη στο κρυσφύγετο και τον έκαψαν ζωντανό.